dönem etmez. Τώρα είμαι έτοιμος. Γεια χαρά σε όλους! Χαίρετε, χαίρετε! Like. Σας λείψαμε! Ε ναι ρε Λευτέρη! Δεν σας λείψαμε! Γιάννη μας σε χάσανε! Με τίποτα ρε! Με τίποτα ρε! Μπέζει! Με τίποτα! Επιστρέψαμε μετά από πολύ καιρό, γίνεται μια προσπάθεια να κάνουμε το πρώτο μας challenge μετά από καιρό. Κλαίει το μωρό! Πήγαινε! Περίμενε! Έλα Νταντί! Γίνεται μια προσπάθεια. Μια προσπάθεια να κάνουμε το πρώτο challenge μετά από πολύ καιρό. Το πρώτο challenge του 2020. Και δεν ξέρω, θέλω να πούνε τα παιδιά την άποψη τους, πώς νιώθουν γι' αυτό. Θα χαρακτηρίσετε Φακές, Γιώργο και Γιώργο, Γιώργηδες. Εκφραστείτε ελεύθερα. Τίποτα. Εγώ θα βάλω τα δυνατά μου να σας ξεφτυλίσω. Μην ακουμπάς αυτά. Είναι ιερά. Εντάξει, θα βάλω όλο μου το είναι για να ξεφτυλίσω εδώ τα παιδιά. Γιατί έχουν πάρει πολύ αέρα. Εντάξει. Όλο αυτόν τον καιρό. Εντάξει. Εγώ δεν χρειάζεται να προσπαθήσω καν. Ξέρω θα νικήσω από τώρα. Στάνταρ. Κάπως έτσι ξεκίνησε και το challenge πέρσι. Είναι του 2-20, δεν είναι του 19. Είναι η χρονιά μου, 2-20. Έχει μεγαλώσει το παιδί. Ένα χρόνο. Θα πάρει κουλούρα μεγάλη τώρα. Ισχύει, έχει πολλά το 2-20. Το πρώτο challenge έχει ως εξής. Θα κάνουμε 3 challenge σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τέταρτο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα μας βγει ο χρόνος. Πάμε να πούμε τα πρώτα 3. Λοιπόν, το πρώτο challenge έχει να κάνει με το δίζυγο. Θα κάνουμε handstand, το γνωστό σε όλους handstand, εδώ σε όλο το δίζυγο. Και θα κάνουμε με χρόνο ποιος θα μπορέσει να πάει μπρος. Ποιος θα μπορέσει να πάει πιο γρήγορα μπρος πίσω. Δεν ξέρω πόσες φορές, θα το αποφασίσουμε τώρα. Εγώ κάνω 30-40 σίγουρα. Καλά, κάτσε καλά εσύ. Κάτι λιγότερο γιατί δεν έχουμε κάνει πολύ ζέσταμα. Το δεύτερο challenge. Ποιο είναι το δεύτερο challenge? Σταυρός κρίκους. Κανείς. Έχω εκπαιδευτεί πλήρως για αυτή την άσκηση. Εντάξει, είναι λίγο σαν να κλέβω εκκλησία όπως καταλαβαίνετε το δεύτερο challenge. Αλλά τέλος πάντων πρέπει να βάλουμε και κάτι με κρίκους. Γιατί τι να κάνουμε, η κρίκη είναι μέσα στη ζωή μας και είναι μέσα στο gymnastics. Και το gymnastics είναι αυτό που θέλουμε να δείτε. Τρομερό είναι το gymnastics! Και τρομερό! Το τρίτο, ποιος θα το θες, ποιος να πούμε... Το τρίτο δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω ο Γιώργος. Δεν το ξέρω. Το έχω αποφασίσει εγώ με τον Γιώργο. Γιατί πιστεύουμε ότι θα είναι αυτός στο τρίτο challenge. Για κάποιο λόγο. Καλά. Αυτός λοιπόν που έχει μείνει με 0 βαθμούς θα στηθεί έτσι, όρθιος, θα βάλουμε ένα μπουκάλι στο κεφάλι του και θα προσπαθήσουμε οι δύο που έχουν πάρει τον πόντο για να κερδίσουνε να χτυπήσουνε το μπουκάλι χωρίς να κουμπίσουνε τον ίδιο. Και χωρίς να κουνηθεί αυτός. Με μία μπάλα. Και έχω αυτός χωρίς να κουνηθεί, άμα κουνηθεί δεν μετράει πόντος. Τώρα άμα η μπάλα σου ήρθε στα μούτρα. Gymnastics κάνουμε ή καλά, τι κάνουμε. Όχι τίποτα, gymnastics κάνουμε. Απλώς το τρίτο challenge είναι κάτι που το βγάλω από το μυαλό μου. Θα ρίξουμε πολύ γλωτσιά, μου φαίνεται τώρα. Καθίστε, θα σας πω εγώ. Κάτσε να δούμε ποιος θα ρίξει γλωτσιά. Καθίστε τώρα, περιμένετε. Το πρώτο challenge του 2020 είναι γεγονός και ο Γιώργος Χατζεσταθίου, ο αχαρακτήριστος, αυτός με αυτές τις κάλτσες. Call of Duty κάλτσες. Αυτός θα ξεκινήσει το πρώτο challenge. Handstand, ποιος θα κάνει πιο πολλές φορές μπρος πίσω όλο το δίζυγο. Έλα, ομάδα είμαστε, δεν έχει σημασία. Έλα, ναι. Και μέχρι την μπάρα, να πούμε. Μπορείς να έρθεις λίγο μαζί μου, αλλά λίγο. Πάμε λίγο στο πιάτο.
Αμπελαλέ, εξαφάνιση Κυλιάκου. Μπορείτε να βοηθήσετε. Έλα, με κάνετε ρεζίλι, ρε. Είδες τι παθαίνει κανείς. Άμα λίγο απέχει από τη γυμναστική, ο Γιώργος τον τελευταίο καιρό λίγο απέχει από τη γυμναστική, γιατί δουλεύει λίγο παραπάνω. Είναι σε 9 γυμναστήρια και έχει 48 personal. Και δεν έχει προλάβει να κάνει γυμναστική το 2019. Κάνεις άλλους. Εντάξει. Στο επόμενο βίντεο θα είμαι φέτες. Καλά, εντάξει. 3! Βέβαια. 2! Περίμενε να πω κάτι, να πω κάτι. Τι να πεις, Ελευθέρη, πάω να πω κάτι. Να πω κάτι, να πω κάτι. Μας έχεις... Δεν το λέω. Να πω κάτι. Ναι, πες. Γιάννη, να πω κάτι. Τι να πεις, Ελευθέρη, πες το. Εγώ δεν βγάζω ούτε τη μέρα μου. Για να το κάνω. Έλα τώρα. Κοίτα. Να ξέρεις. Τι να πω, τι να πεις, τίποτα. Και δείξε μας. Τι ωραία. Όχι, τι πέρα. Την κατακόρυφω. Αν χάσω, θα φταίει η μέρα. Εννοείται. Ξέρουμε. Και χωρίς Κυλιακούς θα... Γεια να σε δω. Μετράει και το μισό, δηλαδή. Εγώ άμα κάνω κανένα, θέλω να το ξαναδούμε αυτό. Το δούμε στο βίντεο. Γιατί εγώ μέτρησα 5,5. Πόσα έκανε. 4 έχει κάνει. Τι θα το δεις. Νομίζω ότι έκανε 5. Εγώ το δω στο βαρ. Εσύ με ποιον είσαι. 5 πρέπει να κάνω. Το δει στο βιντεάκι. Στο βαρ. Δεν είναι βιντεάκι. Βαρ. Βαρ, φίλε. Κουράστηκες, ε. Οι άσπρες τρίχες φταίνε. Κολόγερο. Ξέρεις τι άλλο φταίει. Θα τους κάνω σκόνη. Έλαβε. Λοιπόν, είδαμε το VAR και έκανα 5,5. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς μπρος πίσω το YouTube για να δείτε ότι κέρδισα. Έχασες, ρε. Έχασε. Άιντε. Κάτσε να δούμε ποιος θα φάει το μπουκάλι τώρα. Δεν πείραξα κανέναν, κοιτάξτε πόσο θα με ενοχλούν. Λοιπόν, έτοιμος. Όχι. Έτοιμος. Προχώρη. 1, 2, 3, πάμε. Τι, το είδαμε όλοι. Εμένα δεν μου βάλατε χέρι πριν. Συνέχισε. Δεν το βάλεις τελευταία στιγμή. Συνέχισε. Πάει, δεν πειράζει. Σαν να μην έγινε. Ο Κουλουράς. Ο Γιοργάρας. Πάει για φακές το παιδί. Λοιπόν, το πρώτο challenge τελείωσε με απόλυτη επιτυχία αφού κέρδισα. Με απόλυτη επιτυχία πάλι αφού έχασα. Με απόλυτη επιτυχία αφού ο Γιώργος πάλι έκανε τον κλόουν. Κάτσε, τώρα έχει και ο Γιώργος με 0 πόντους. Καταρχήν να σας πω, να πούμε ότι η εμφάνιση δεν παίζει κανένα ρόλο που λέτε για τους Κυλιακούς μου και αυτά. Κατά δεύτερο, επειδή δεν σχολίασα. Ναι. Κατά δεύτερο, επειδή δεν σχολίασα. Έχω Κυλιακούς. Έχω! Έχω! Να τη. Του βλέπεις. Του κρύβει το δίζυγο, ε. Μάλλον. Δεν φαίνεται κάτι. Δεν φαίνεται. Ο Γιάννης μου κάνει νοήματα. Λοιπόν, όντως, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, η εμφάνιση δεν παίζει κανένα ρόλο. Εννοείται. Απλά συνηθίζουμε να πειράζουμε τον Γιώργο. Καθώς κάνει λίγο λιγότερες προπονήσεις τον τελευταίο καιρό από ό,τι έκανε παλιότερα. Πάμε να κάνουμε σταυρό τώρα που κάνουν ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο. Αυτό είναι γεγονός και είμαστε τρεις από αυτούς. Ναι, και τώρα θα δούμε ποιος θα κερδίσει. Τι είπα! Εγώ θα σας πω κάτι. Δεν θα πιεστώ, οπότε μπορεί και να χάσω. Καθώς σε ένα μήνα έχω αγώνα. Οπότε. Κακό δικό σου. Μέσα τι μας νοιάζει, τι το λες αυτό τώρα. Τι το λες αυτό, πες. Εντάξει, οκ. Ωραία, πάμε να δούμε. Πάμε να κάνουμε σταυρό. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Καταρχάς, να πω εδώ μπροστά σε όλους ότι εγώ είχα προτείνει
Εγώ είχα προτείνει και έχω μάρτυρες αν θέλουν να κάνουμε ψαράκι το πλάν, το γνωστό, πλάν με ανοιχτά, οτιδήποτε για να είναι λίγο πιο εύκολο. Είπαν όχι. Φταίω εγώ. Η κατάταξη έχει βγει ήδη στο πώς εκτελεί ο επόμενος. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Και πάμε να μετρήσουμε πόσα δευτερόλεπτα θα κάνει σταυρό ο καθένας. Έτοιμος, Τζόρτζ. Vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 και 73. 13 δευτερόλεπτα και 73 δέκατα του δευτερολέπτου. Θέλουν να μου δυσκολέψουν την προετοιμασία μου τα παιδιά. Θέλω το καπέλο για να πάρω δύναμη. Θα κάνει σταυρό με το καπέλο. Ναι. Έξτρα βάρο. Εντάξει, αυτό δεν σε νοιάζει. Σαν δικό. Είμαι λίγο παγωμένο. Είμαι λίγο παγωμένο. Όχι, καγαλιέμαι, ρε. Sorry. Λευτέρη, έλα ρε φίλε, τώρα με αποσπάς. Sorry. Άρχισε τις γεωλογίες πάλι. Άρχισε πάλι τις γεωλογίες το παιδί. Ένα, δύο, τρία, φύγαμε. Πάρτα. Ένα, δύο, στο χρώσταγα από το πρώτο βίντεο. Πόμα τώρα ο αγώνας μου δεν μπορώ να κάνω σταυρό, πόνεσαι. Να πω κάτι. Έλα. Δεν το περίμενα ποτέ να μου το κάνετε αυτό. 20 δευτερόλεπτα να κάνω! Καλά, εντάξει, βρίσκω. Βρίσκω και να σηκώσω κανονικά. Πάμε. Δώσε και να ανέβει και εμένα να βοηθήσει. Ας μόνος μου, μόνος. Ας, ωραία, θέλει τα πάντα μόνος. Ωραία, ξεκίνα. Πάμε. 2, 3, 4, 5, πάμε. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14! 15 και 40. Καλά. 15 και 40, πάλι για κουλούρι. Πάμε. Έλα! Τζορτζ! Κουλούρι! Δεν μου κάνεις τίποτα γιατί είμαστε ένα-ένα καταρχάς. Εντάξει. Δεν θα είναι εγώ από εδώ. Έλα, έλα, δεν σου κάνω. Πιάσουμε. Είμαι έτοιμος. Γυρνίε! Ένα, δύο, τρία. Εντάξει. Σήκωσέ με. Σήκωσέ με, ρε. Γιώργο, κουράζομαι τώρα. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα, έντεκα, δώδεκα, δεκατρία, δεκατέσσερα, δεκαπέντε, δεκαέξι. Αναμενόμενο. Πάλι πάμε να φάμε φακές. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Χάνω όλη την ώρα ρε παιδιά, δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Μέρκια από αυτό που δεν έχει χιλιακούς ρε παιδιά. Λοιπόν, ο μεγάλος τελικός έχει ως εξής. Εγώ και ο Γιώργος εναντίον αυτού εδώ που θα κάτσει σε μια απόσταση χ και θα βάλει ένα αντικείμενο στο κεφάλι του. Εμείς θα πετάμε ένα αντικείμενο ψ που λέγεται μπάλα και θα προσπαθούμε να το πετύχουμε. Εγώ και ο Γιώργος, αυτός εδώ, ο αγριεμένος τύπος. Όποιος το πετύχει πρώτος σε αυτό το μεγάλο τελικό, κερδίζει. Λοιπόν, πάμε για την πρώτη παλιά. Γιωργάκη, σου υπόσχομαι να είμαι όσο πιο εύστοχος και με όσο πιο μαλακό σου μπορώ, εντάξει. Σε παρακαλώ πολύ, γύρω να την κάνουμε στο Γιωργάκη, γιατί αυτή είναι αυτός έχει σημασία. Η πρώτη παλιά ήταν άστοχη και είναι η σειρά του Γιωργάκη να ρίξει. Έπαιζα στη σχολική ομάδα. Ωραίος, ευχαριστώ. Καλός, καλός. Δεν θέλω να χάσω με τίποτα. Πρέπει να κερδίσω, παιδιά. Δεν γίνεται. Σε βρήκε! Τι έκανε! Ναι! Είμαι και είμαστε πολύ χαρούμενοι
που ξαναπαίζουμε τα challenge. Και θα γίνει χαμός. Θα έρθουν πολλά ακόμα. Να νικήσω, πολύ σωστά, ρε, πολύ σωστά. Και θέλω να πω κι εγώ ότι θα κάνουμε, να δεσμευτώ προς τον κόσμο, θα κάνουμε όσα περισσότερα challenge μπορούμε, γιατί πραγματικά πάνω απ' όλα περνάμε και εμείς καλά. Και πάνω απ' όλα, πάνω και από το ότι περνάμε εμείς καλά, είναι το ότι αρέσει και σε εσάς, αρέσει τον κόσμο, αρέσει τα παιδιά και θέλουμε να σας μεταφέρουμε το μήνυμά μας ότι η γυμναστική ενώνει, η γυμναστική κάνει παρέες, ο αθλητισμός είναι για όλους και περνάς καλά κάνοντας τον αθλητισμό, ρε παιδί μου. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Έλα, πάμε. Group hug. Μείνετε συντονισμένοι γιατί τα λέμε στο επόμενο challenge. Challenge είναι εδώ.